Ενδείξεις, μηνύματα και ιωνία από το κακό στο χειρότερο, με φόντο το κορυφαίο αναπτυξιακό στοίχημα του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλο από τη μελλοντική αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης του ΝΙΝ αεροδρομίου, που θα απελευθερωθεί με την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, μετά τις αλλεπάλληλες ανησυχητικές εξελίξεις και κυρίως τον αρχικό αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου από την Επιτροπή που έχει αναλάβει να διευθετήσει τα του ιδιοκτησιακού στη μεγάλη έκταση των 3.500 στρεμάτων, ένα νέο μεγαλοπρεπές όχι εντείνει τον προβληματισμό. Επιχειρώντας να εξασφαλίσει το θεσμικό του ρόλο στην επόμενη ημέρα, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια σχεδίαζε να εκπονήσει το ειδικό χωρικό σχέδιο της περιοχής, υποβάλλοντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική πρόταση και προμελέτη, ορίζοντας σε ένα βαθμό και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία στην έκταση Φιλέτο. Σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο που δημοσιεύει η εφημερίδα, το αίτημα της Δημοτικής Αρχής απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα ηχηρό όχι. Όπως αναφέρεται μάλιστα η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου, επικαλείται τρεις λόγους στην απορριπτική της απάντηση. Πως ο ενιαίος πολεοδομικός σχεδιασμός δημοτικών ενωτήτων του Δήμου θα υλοποιηθεί με το επερχόμενο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και θα περιλαμβάνει και το σχεδιασμό του χώρου του αεροδρομίου. Πως δεν έχει πραγματοποιηθεί με την κατάσταση του αεροδρομίου στη νέα θέση και πως η πρόταση χωρικής ανάπτυξης της παρούσας μελέτης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση του τοπικού πολεοδομικού. Οφείλουμε να ανησυχούμε. Έχουμε συνάντηση και με τον αρμόδιο υπουργό στο αμέσως προσεχές μέλλον. Η απορριπτική απάντηση που έρχεται να ενισχύσει κι άλλο τον προβληματισμό και τις υποψίες περί σχεδίων και μεθοδεύσεων γύρω από το Φιλέτο του Αερολιμένα εν αγνίω της τοπικής αυτοδιοίκησης και άρα της τοπικής κοινωνίας σημειώθηκε πριν την τελευταία σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή που συγκαλέστηκε στη Λότζια για το ζήτημα και πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις. Κάποιοι σχεδιάζουν για το καλύτερο ακίνητο του νησιού, κάποιοι σχεδιάζουν για το καλύτερο ακίνητο της Νοτιού Ελλάδος χωρίς την ίδια τοπική κοινωνία. Πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει εάν καταρχήν δώσει στην τοπική κοινωνία την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και δεύτερον, εάν δεν τη δώσει, να μας πει ποιες θα είναι οι χρήσεις, τι θα γίνει εκεί. Εχμηρή ωστόσο ήταν η απάντηση από πλευράς του Δήμου με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας εγγράφος να ξεκαθαρίζει στο Υπουργείο ότι δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται την απορριπτική του θέση, γνωστοποιώντας ότι επιμένει στην εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή. Καθώς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αποτελεί μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και υπερτοπικής εμβέλειας για το σύνολο της Κρήτης και της χώρας, θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς με αναφορά στο Δήμο και την Περιφέρεια. Ότι συζητάμε για μια περιοχή η οποία είναι 3.600 στρέμματα, δηλαδή μια περιοχή που είναι μια αντίστοιχη της παλιάς πόλης, της έκτασης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου ή μια αντίστοιχη της Φορτέτσας, του Άι Γιάννη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια περιοχή πάρα πολύ μεγάλη. Η τελευταία εξέλιξη και κυρίως η παρατεταμένη ύποπτηση γη ηχθείως με αποκορύφωμα τιμή παρουσία αρμόδιων στελεχών της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ σε διαδοχικές συσκέψεις και μάλιστα παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις εδώ και μήνες, καλλιεργεί κλίμα έντονης ανησυχίας με τους τοπικούς φορείς πάντως να εμφανίζονται ενωμένοι και αποφασισμένοι για αγώνα διεκδίκησης μέχρι τελικής πτώσεως.